Μαζί μας. Γεια σας, κυρία Βασιλείου μου, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Αγαπηδού. Σίγουρα δεν είναι μόνο στα σχολεία που βλέπουμε να υπάρχει μία επιδείνωση, όμως επειδή επικεντρωνόμαστε στις ηλικίες των παιδιών 6 με 11 ετών, γιατί είναι και ηλικίες που δεν έχουν ούτε την ευκαιρία να εμβολιαστούν, αλλά δεν είναι υποχρεωτική ούτε και η μάσκα. Τώρα που δεν είναι υποχρεωτική ούτε και η μάσκα, που ποτέ δεν ήταν, που δεν έχουν την ευκαιρία τα παιδιά να εμβολιαστούν, αλλά έχουμε τις πιο έντονες παραλλαγές, τις μεταλλάξεις όπως τις λένε, παίρνουμε και άλλα μέτρα προστασίας στα σχολεία. Ενώ εσείς τι ακούτε από τις διευθύνσεις στο σχολείο? Γιατί η αλήθεια να λέγεται ότι εγώ τα ακούω λίγο όλα 50-50. Όπως πολύ σωστά το έχετε πει, είναι κάποια σημεία που ακούμε και εμείς από τους ειδικούς, από τους επιδημιολόγους που τα παρακολουθούμε και μας προβληματίζουν. Τα μέτρα στα σχολεία είναι τα υφιστάμενα, έτσι, και παρότι παρατηρείται χαλάρωση, αν θέλετε, στις υπόλοιπες εκδηλώσεις και όλα αυτά, στα σχολεία εκείνο που πρέπει να καταθέσουμε είναι ότι συνεχίζονται τα μέτρα να τηρούνται έτσι πολύ προσεκτικά, ακριβώς για να μπορέσουμε έτσι να διατηρήσουμε, αν θέλετε, την εικόνα που έχουμε μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι σε ένα αριθμό 3.000 έτσι δειγμάτων που έχουν γίνει, rapid test που έχουν γίνει χτες στα δημοτικά σχολεία, η αλήθεια είναι ότι ένα κρούσμα έχει καταγραφεί. Δηλαδή, είναι, θεωρώ έτσι, αρκετά μικρός ο αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφονται, τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες, έτσι, στα δημοτικά σχολεία. Να ξαναπούμε ότι περίπου το 1/3 των δημοτικών σχολείων συμμετέχει στο πρόγραμμα διενέργειας Rapid Test κατά τη φετινή σχολική χρονιά. Βεβαίως, καλό θα ήταν να εξεταστεί και το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο αριθμός των σχολείων που συμμετέχουν σε αυτά. Τα παιδιά όντως συμμετέχουν, ενώ στην πλειοψηφία τους μιλώντας με αριθμούς, κυρία Αγαπητού, είναι περίπου 17.000 τεστ εβδομαδιαίως. Βεβαίως, θα ήταν καλό και περισσότεροι γονείς, αν θέλετε, να δώσουν τη συγκατάθεση για να διενεργείται το rapid test στα παιδιά τους. Και βεβαίως αυτό που έχω πει προηγουμένως, δηλαδή και περισσότερα σχολεία να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί είναι σημαντικό εκεί και όπου εμφανίζεται, υπάρχει το κρούσμα, έτσι να καταγραφεί και να τηρηθούν όλα όσα πρέπει να τηρηθούν στη βάση των πρωτοκόλων. Βεβαίως είναι σημαντικό αυτό. Παρακαλώ, βεβαίως. Είναι σημαντικό, γιατί άκουα προηγουμένως και την κυρία Πανά. Είναι σημαντικό και τα παιδάκια και οποιοδήποτε έχει έτσι συμπτώματα. Σαφώς αυτή η περίοδος, επειδή εμπλέκονται και οι γρήπες και οι ιώσεις και όλα αυτά. Ναι, είναι σημαντικό τα παιδάκια μας που έχουν έτσι συμπτώματα όλων των ηλικιών. Υπάρχει έτσι ένας ιδιαίτερος χειρισμός έτσι από τους γονείς. Καταλαβαίνουμε, γιατί και εμείς γονείς είμαστε, κυρία Αγαπητού. Είναι δύσκολο να ξυπνήσεις το πρωί, να πρέπει να πας δουλειά και το παιδάκι να έχει συμπτώματα κλπ. Αλλά παρόλα αυτά, δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια έτσι πολύ κρίσιμη περίοδο, λόγω χειμώνα, λόγω ιώσεων, λόγω όλων αυτών που έχουν υποθεί και προηγουμένως από τους ειδικούς, είναι σημαντικό έτσι να υπάρξει σωστή συνεργασία, έτσι και εκεί και όπου υπάρχει, αν θέλετε, ένδειξη, υπόνοια ή οτιδήποτε άλλο, να τηρηθούν τα μέτρα, να γίνει εκείνο που πρέπει να γίνει. Άρα λοιπόν, σε περίπτωση που υπάρχουν συμπτώματα σε ένα παιδάκι ή σε ένα ενήλικα, θα πρέπει να μείνει στο σπίτι. Αυτό το καταγράφουμε και είναι σημαντικό έτσι να είμαστε λίγο σχολαστικοί με αυτό, και γονείς και εκπαιδευτικοί και όλοι μας. Και επειδή το λέτε και το επισημάνετε, είναι αυτό που συμβαίνει και είναι αλήθεια να το πούμε, ενώ για να μην κρυβόμαστε, ότι πολλά παιδιά, ναι, πάνε στο σχολείο με συμπτώματα, για πολλούς και διάφορους λόγους. Και σίγουρα ένα παιδί της ηλικίας των 6-7 χρονών δεν φταίει κιόλας. Όχι, αλίμονο. Δεν είναι και ευθύνη του. Και από την, το ίδιο λέμε. Και από την άλλη, είναι και αυτό, ότι μιλάμε για παιδιά 6-7 χρονών. Ζητάμε από τους μεγάλους να φορέσουν μάσκα και ακόμα τη βάζουν κάτω από το ρουθούνι, ή την έχουν εδώ, ή την βάζουν εδώ, ή δεν την φοράνε και καθόλου. Το αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να ήταν και καλό να μπει και μία προστατευτική μάσκα στα παιδιά. Από την άλλη, να μην ζητάμε και από τα παιδιά να γίνουν ειδικοί. Εμείς πρέπει να τους μεταφέρουμε και να τους πούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς γίνεται και να τους το υπενθυμίζουμε. Γιατί ξεχνάμε όλοι μας. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, κυρία Αγαπητού. Γι' αυτό λέω πάντα και από την αρχή της πανδημίας. Εκείνο που λέμε πάντα είναι
ο καθένας έτσι με το δικό του, από το δικό του μετερίζ, με το δικό του τρόπο, γονείς, εκπαιδευτικοί και κοινωνία γενικότερα, θα πρέπει έτσι να συμβάλλουμε σε αυτό. Δεν είναι δυνατό έτσι να περιμένουμε τα σχολεία ή τα παιδιά να τηρούν τα μέτρα όταν εμείς οι υπόλοιποι, για παράδειγμα το απόγευμα, συμπεριφερόμαστε με τρόπο λες και δεν υπάρχει ο ιός. Ο ιός υπάρχει ακόμα δυστυχώς. Η πανδημία δεν έχει έτσι αφήσει τη χώρα μας έτσι στην ησυχία της. Επομένως, θα πρέπει να συνεχίσουμε όλοι μαζί σε αυτό. Και όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Πανά, ο στόχος είναι τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά. Βεβαίως, να πούμε και να πούμε κιόλας ότι τις δύο περιπτώσεις των σχολικών μονάδων που παρατηρήθηκε έτσι αυξημένος αριθμός κρουσμάτων, έγιναν έτσι οι διαδικασίες. Τα σχολεία μεταφέρθηκαν από την διαζώση εκπαίδευση σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση σχετικά έτσι γρήγορα και έτσι κατάφεραν έτσι να επανέλθουν σε εντός κάποιων ημερών, σύμφωνα και με τα πρωτόκολλα, στην κανονικότητά τους. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι ατομική ευθύνη, είναι έτσι τα πρωτόκολλα όπως έχουμε πει να τα εφαρμόζουμε για να τα ακολουθούμε όλοι και βεβαίως οι διαδικασίες να γίνονται νωρίς και όπου καταγράφονται κρούσματα να εντοπίζονται και να γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει. Και βεβαίως να το ξαναπώ, είναι καλό οι γονείς τουλάχιστον στα 120 σχολεία που υπάρχουν, όπου διενεργούνται rapid test, έτσι, να δώσουν τη συγκατάθεση, να γίνονται και στα παιδιά τους, για να αυξάνεται το δείγμα, να υπάρχει έτσι μια καλύτερη εικόνα για την κάθε σχολική μονάδα και βεβαίως στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο θετικό κρούσμα να καταγράφεται, να εντοπίζεται και ούτω καθεξής. Τώρα μου στέλνει μήνυμα μια μανούλα και μου λέει: γίνονται όμως τα ίδια σχολεία με τους ίδιους μαθητές. Μιλάει για τα τεστ η κυρία και έχει απόλυτο δίκιο. Συγγνώμη, λέει, αλλά εγώ, λέει, γιατί να ξανακαπάω να κάνω τεστ το παιδί και στο κάτω-κάτω, ας τα κάνω και σε άλλα σχολεία και σε άλλα παιδιά. Στέλνω, λέει, εγώ την κόρη μου είναι αρνητική και ας πούμε κινδυνεύει από τα υπόλοιπα παιδιά που δεν έχουν τεστ. Είναι αυτό που συζητάγαμε. Δηλαδή, αν θέλουμε να το δούμε πιο γενικά και πιο ολοκληρωμένα, όχι γενικά, ολοκληρωμένα, ας αυξηθούν, αφού ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και έχουμε ένα θέμα τώρα με το χειμώνα, ας ακούσει το αρμόδιο Υπουργείο και ας βάλει περισσότερες κινητές μονάδες και σε άλλα σχολεία. Περισσότερες κινητές μονάδες και βεβαίως να πούμε ότι... Ωραία, γίνεται σε ένα σχολείο. Επειδή γίνεται σε ένα σχολείο, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει την επόμενη εβδομάδα ή την επόμενη εβδομάδα. Είναι σημαντικό όχι, να γίνεται σε περισσότερα σχολεία. Όχι να αφαιρεθούν για να μπουν άλλα. Όχι. Συμφωνούμε να προσθεθούν σχολεία και να αυξηθεί, αν θέλετε, και ο πληθυσμός των μαθητών που έχουν τη συγκατάθεση των γονιών τους και συμμετέχουν σε αυτά τα τεστ. Λοιπόν, κυρία Βασιλείου, για το θέμα με τα νηπιαγωγεία θα μιλήσουμε μια άλλη στιγμή που θα έχουμε και τον ανάλογο χρόνο για να του δώσουμε και την αξία που πρέπει. Σας ευχαριστώ.